Ήθελα να πω κάτι, γεια σου μας ακούνε, αλλά και επειδή είπατε που κάνατε μπάνιο, εσείς πήγα να το πω και πριν, για να το συνδυάσω με τον τρόπο και της ανάπτυξης, που κολλάει και με άλλα πράγματα της επικαιρότητας. Έλεγα λοιπόν ότι εγώ ως μαθητής με πήγαινε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, μαζί με μια θεία μου και κάτι γειτονόπουλα, στο Σκαραμαγκάλ. Προσπάθησα να το πω και πριν. Γιατί το λέω αυτό, όποιος περάσει σήμερα από το Σκαραμαγκά και την ευρύτερη περιοχή, καταλαβαίνει τι γίνεται. Δεν είναι για μπάνιο, δεν χρειάζεται να το πει κανένας, αν και πάνε και μερικοί σποραδικά, πάνε, αν προσέξατε. Πάνε. Τώρα ξέρει κανείς ότι όλος αυτός ο κόλπος, στο όνομα της ανάπτυξης, κάποτε των ιδιωτών, όχι μόνο των ιδιωτών, και του δημοσίου και του στρατού κτλ., έχει πάρει αυτή τη μορφή. Άρα θέλω να πω, υπάρχουν ασύμβατα και συμβατά. Πρέπει να καταλαβαίνει ο καθένας από τους πολίτες μέχρι πού θέλει επιβαρύνσεις και με ποια χωροθέτηση και με ποια προοπτική και στο όνομα ποιας οικονομικής ανάπτυξης. Γιατί θέλουμε και την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ποια ανάπτυξη, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε ότι όταν ζούμε τώρα πέρα από τις ευθύνες του Κουρουπλή ή άλλων. Τέτοιο έγκλημα ή δυστύχημα που είπα και εγώ πριν, λέω το εξής. Να το δούμε ως τελευταία καμπάνα ότι για όλα τα ζητήματα δεν θα γίνουμε άγιοι, δεν θα τα λύσουμε όλα, αλλά συγκεντρωθεί το πολιτικό ενδιαφέρον, γιατί τέλος πάντων στις δημοκρατίες οι πολιτικοί έχουν την ευθύνη, κυβερνώντες και όχι μόνο κυβερνώντες, αυτοδιοικητικοί, το είπα και πριν, να δούμε τι έργο προσπαθούν να δώσουν και να πείσουμε τα αποτελέσματα. Και υπάρχει το κριτήριο του μέσου πολίτη να καταλάβει ότι έκανε ο Χουδαλάκης και δεν έκανε ο Στούμπος. Ότι έκανε κάτι παραπάνω ο Ραβανός και κάτι παρακάτω άλλος. Να σας πω πάνω σε αυτό κάτι, σου επιτρέπετε. Εδώ γίνεται μια συζήτηση.